Κεφάλαιο 6. Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην πολιτιστική ζωή, υφιστάμενη κατάσταση, εμπόδια και προκλήσεις. Σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης που εκπονήθηκε το 2014 από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου για λογαριασμό της ΕΣΑΜΕΑ και αφορούσε στον έλεγχο της συμβατότητας της ελληνικής νομοθεσίας με τη Σύμβαση των ΙΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνονται διάφορες ρυθμίσεις για τους επιμέρους τομείς που καλύπτονται από το άρθρο 30 της Σύμβασης και αφορούν τόσο στη φυσική προσβασιμότητα χώρων πολιτισμού, όσο και σε άλλες δράσεις. Παρόλα αυτά, οι εν λόγω ρυθμίσεις είναι μεμονωμένες, κατακαιρματισμένες και δεν διασφαλίζουν ουσιαστική απόλαυση του δικαιώματος συμμετοχής ούτε σε όλα τα άτομα με αναπηρία, ούτε σε ή σε βάση με τα άτομα χωρίς αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 29. Αναλυτικότερα, μεταξύ των ευρημάτων της προαναφερθήσας μελέτης συμπεριλαμβάνονται τα εξής άνω κάτω τελεία. Πλαίσιο κειμένου. Κουκίδα, το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο παρέχει σε συνταγματικό επίπεδο επαρκή κατοχύρωση του δικαιώματος όλων των ατόμων και των ατόμων με αναπηρία να απολαμβάνουν τη συμμετοχή στον πολιτισμό. Πέρα από τις συνταγματικές προβλέψεις καταγράφονται αρκετές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες ωστόσο είναι μεμονωμένες, κατακαιρματισμένες και αναποτελεσματικές στην πράξη. Οι σχετικές διατάξεις και η εφαρμογή τους στην πράξη δεν φαίνεται να διασφαλίζουν ούτε την ουσιαστική απόλαυση των προστατευόμενων δικαιωμάτων ούτε την απόλαυσή τους σε ίση βάση με τα άτομα χωρίς αναπηρία, αλλά ούτε και την απόλαυσή τους από όλα τα άτομα με αναπηρία. Κουκίδα, η φυσική προσβασιμότητα χώρων πολιτισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας αποτελεί τομέα όπου έχουν καταβληθεί μεμονωμένες και ad hoc προσπάθειες, χωρίς ωστόσο κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό που θα μπορούσε να οδηγήσει στη συστηματική αφαίρεση των υφιστάμενων εμποδίων και σε ένα πολιτιστικό περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους. Το θεσμικό πλαίσιο θέτει ελάχιστες προϋποθέσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις δεν τηρούνται. Κουκίδα, η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει διατάξεις για την αναπαραγωγή έργων για άτομα με αναπηρία. Η πρόβλεψη αυτή αφορά μόνο ορισμένες μορφές αναπαραγωγής και όχι ευρεία αναπαραγωγή. Κουκίδα, η ψυχαγωγία μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν διασφαλίζεται με τρόπο που να επιτρέπει την απόλαυση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία σε ίση βάση με τους άλλους. Τέλος πλαισίου. Τέλος σελίδας 12. Επιπρόσθετα, όπως προκύπτει από την προαναφερθήσα μελέτη, στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει ιδιαίτερα συντονισμένες και στοχευμένες προσπάθειες που να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Σε πολλές περιπτώσεις, θέατρα, μουσεία, κινηματογράφοι ή βιβλιοθήκες είναι χώροι απροσπέλαστοι για τα άτομα με αναπηρία. Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν προδιαγραφές για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ατόμων με κινητικά προβλήματα, υπάρχουν κατηγορίες αναπηρίας που δεν έχουν πρόσβαση σε αρκετές υπηρεσίες. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην περιφέρεια. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους, αυτή δεν είναι σε μεγάλο βαθμό προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία. Παρόλο που στη χώρα μας προοδευτικά θεσπίστηκε μία αξιόλογη νομοθεσία, αλλά και προδιαγραφές και οδηγίες σχεδιασμού για την εξασφάλιση της πρόσβασης και εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία, σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή της είναι μη ικανοποιητική. Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτή η πλημελής εφαρμογή των προϋποθέσεων προσβασιμότητας είναι αποτέλεσμα άγνοιας ή ακόμα και αδιαφορίας, βλέπε υποσημείωση 30 σε σχέση με την νομοθεσία και τις επιμέρους ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις που καθιστούν ένα έργο ουσιαστικά προσβάσιμο σε όλες τις κατηγορίες των εμποδιζόμενων ατόμων. Πλαίσιο κειμένου. Σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που έγινε το 2013 για την πρόσβαση και τη συμμετοχή στον πολιτισμό, και σε ό,τι αφορά τη συχνότητα συμμετοχής σε όλες τις μορφές πολιτισμικών δραστηριοτήτων παρένθεση από την ανάγνωση ενός βιβλίου έως την επίσκεψη σε μουσεία κλείνει η παρένθεση. Η Ελλάδα συγκεντρώνει μόνο 1,5% υψηλής ή πολύ υψηλής συχνότητα συμμετοχής. Αλλά και σε επίπεδο ε, σύμφωνα με το ίδιο ευρωβαρόμετρο, έχει μειωθεί ο αριθμός των Ευρωπαίων που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Τέλος πλαισίου. Υποστηρίζεται λοιπόν ότι, παρότι διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια μία τάση κινητοποίησης των αρμόδιων πολιτιστικών φορέων και των οργανισμών προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της διάστασης της αναπηρίας, εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά εμπόδια στην ουσιαστική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό, με αποτέλεσμα την άνηση συμμετοχή τους.
Σύμφωνα με το τέταρτο δελτίο στατιστικής πληροφόρησης του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας με θέμα τη συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, βλέπε υποσημείωση 31, διαπιστώνεται ότι οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στους δείκτες συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Ωστόσο, οι πολίτες με αναπηρία κάθετος περιορισμούς δραστηριότητας, βλέπε υποσημείωση 32, έχουν ακόμα πιο μειοψηφική και περιορισμένη συμμετοχή στη πολιτιστική και κοινωνική ζωή. Η ανάλυση των δεδομένων επιβεβαιώνει την ισχυρή συσχέτιση της αναπηρίας με τους δείκτες πολιτιστικής συμμετοχής. Ειδικότερα για τη χώρα μας, τα ευρήματα που προέκυψαν σε σχέση με τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικές δραστηριότητες είναι τα εξής. Τέλος σελίδας 13. Πλαίσιο κειμένου. Κουκίδα, μόνο το 5,4% του πληθυσμού των ατόμων με σοβαρή αναπηρία έχουν επισκεφτεί κάποιον αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο, έστω και μία φορά τους τελευταίους 12 μήνες, έναντι του 20,1% των ατόμων χωρίς κανέναν περιορισμό δραστηριότητας. Κουκίδα, μόνο το 11,5% του πληθυσμού των ατόμων με σοβαρή αναπηρία έχει παρακολουθήσει ζωντανές παραστάσεις / θεατρικές, μουσικές και άλλα. Κλείνει / έναντι του 40% των ατόμων χωρίς κανέναν περιορισμό δραστηριότητας. Κουκίδα, μόνο το 7,7% του πληθυσμού με σοβαρή αναπηρία έχει παρακολουθήσει κινηματογράφο, ενώ στα άτομα χωρίς αναπηρία το ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται στο 40%. Κουκίδα, το 70% των ατόμων με σοβαρή αναπηρία 16 έως 64 ετών δεν είχε καμία δημιουργική κάθετος καλλιτεχνική ενασχόληση κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Κουκίδα, έστω ένα φορά τον μήνα ασχολείται με καλλιτεχνική δραστηριότητα το 21,7% των ατόμων με σοβαρή αναπηρία και το 30% των ατόμων με μέτρια αναπηρία, ενώ το ίδιο ποσοστό στην κατηγορία χωρίς αναπηρία ανέρχεται στο 47% του πληθυσμού. Τέλος πλαισίου. Σε πανελλαδική έρευνα της CAPARESEARCH για τα άτομα με αναπηρία, που υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΣΑΜΕΑ το 2013 σε δείγμα 4.506 ατόμων, και συγκεκριμένα σε ερώτημα που τους ετέθη για το εισαγωγικά πώς εξελίχθηκε η πρόσβαση στον πολιτισμό και τον αθλητισμό τα τελευταία 3 χρόνια κλείνουν τα εισαγωγικά, το 28,4% των ερωτώμενων δήλωσε πως έχει χειροτερέψει και το 37,1% πως έχει παραμείνει στάσιμη, βλέπε υποσημείωση 33. Ως προς τη φυσική προσβασιμότητα των χώρων της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε ημερίδα που διενεργήθηκε το 2017 με θέμα την προσβασιμότητα στους αρχαιολογικούς χώρους, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίδια Κονιόρδου, επεσήμανε ότι λόγω και της ιδιαιτερότητας που χαρακτηρίζει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, ότι δηλαδή τα έργα αυτά δημιουργήθηκαν στο παρελθόν, η πρόσβαση δεν είναι πάντοτε εφικτή σε άτομα με μειωμένη κινητική ικανότητα, με αποτέλεσμα από τους 434 επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία οι 151 είναι προσβάσιμοι ή μερικώς προσβάσιμοι, βλέπε υποσημείωση 34. Πλαίσιο κειμένου. Στην περίπτωση των αρχαιολογικών χώρων τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Το ανάγλυφο του εδάφους είναι δεδομένο, η προστασία των αρχαιοτήτων προέχει και η δημιουργία πρόσβασης δεν είναι δεδομένη. Ωστόσο, πολλοί χώροι είναι από τη φύση τους προσβάσιμοι ή μπορούν εύκολα να γίνουν με μια κυκλοφοριακή μελέτη όπου θα επιλεγούν πλέον κατάλληλες διαδρομές από πλευράς ενδιαφέροντος και δυνατοτήτων επέμβασης. Εναλλακτικά ή και παράλληλα μπορούν να επιλεγούν προσβάσιμα σημεία με καλή θέα προς τον αρχαιολογικό χώρο, όπου θα τοποθετηθούν και κατάλληλα συστήματα πληροφόρησης. Με παρόμοιο τρόπο μπορούν να γίνουν προσβάσιμοι χώροι που δεν είναι αρχαιολογικοί με τη στενή έννοια του όρου. Παρουσιάζουν όμως μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον. Πολυχρονίου Γιάννης, εισαγωγικά η πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ σε μουσεία, πολιτιστικούς χώρους και μνημεία της Ελλάδας κλείνουν τα εισαγωγικά, περιοδικό Αρχιτεκτονές, Τεύχος 9, Φεβρουάριος 2014. Τέλος πλαισίου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσης ανεπαρκών συνθήκων πρόσβασης σε πολιτιστικούς χώρους είναι τα μουσεία. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα μουσεία της πόλης του Βόλου / συνολικά 11 μουσεία κλείνει η / για την προσβασιμότητά του στα άτομα με αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 35, βρέθηκε ότι οι συνθήκες και οι υποδομές στην πλειοψηφία των μουσείων δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στο αίτημα της ισότιμης συμμετοχής, της ένταξης και της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, με εξαίρεση μόνο 3 μουσεία.
Οι υπεύθυνοι των μουσείων δεν φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει ή λάβει σοβαρά υπόψη ούτε την ανάγκη ύπαρξης υλικοτεχνικών υποδομών για την άνετη διακίνηση των εμποδιζόμενων ατόμων, ούτε τη σπουδαιότητα της εγκατάστασης εφαρμογών και της υλοποίησης δράσεων που θα διευκόλυναν την περιήγηση και ξενάγηση των επισκεπτών με αναπηρία. Φυσικά, η περίπτωση των μουσείων του Βόλου δεν είναι μεμονωμένη. Παρά τις προτροπές της UNESCO, βλέπε υποσημείωση 36 και του Διεθνούς Συμβουλίου των Μουσείων, ICOM, βλέπε υποσημείωση 37. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 στη χώρα μας υπάρχουν πολλά μουσεία και άλλοι πολιτιστικοί χώροι που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, με το πρόβλημα ωστόσο να εντοπίζεται κυρίως στην περιφέρεια. Τέλος σελίδας 14. Επιπροσθέτως, σε αρκετές περιπτώσεις η παρεχόμενη προσβασιμότητα αφορά αποκλειστικά στη φυσική πρόσβαση. Στην περίπτωση των μουσείων, το κτίριο του μουσείου είναι απλώς το κέλυφος το οποίο προσφέρει στέγη στα εκθέματα. Συμβαίνει πολλές φορές το κέλυφος να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της πρόσβασης, παραμονής και εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία, αλλά η ίδια η έκθεση να μην είναι προσβάσιμη ή κατανοητή στα άτομα αυτά. Επομένως, δεν απαιτείται μόνο τα κτίρια να είναι προσβάσιμα, αλλά και οι εκθέσεις, από όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, στόχος που μπορεί να επιτευχθεί με τη γνώση των βασικών αναγκών των διαφόρων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία βλέπε υποσημείωση 38. Για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε χώρους πολιτισμού, όπως τα μουσεία, σημαντικός παράγοντας θεωρείται και η επιμόρφωση του προσωπικού των χώρων αυτών σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας. Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι η επιμόρφωση του προσωπικού συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην άρση των προκαταλήψεων και στη μείωση των φραγμών πρόσβασης που συνδέονται με στάσεις και συμπεριφορές, στην καλλιέργεια κατάλληλων συμπεριφορών απέναντι στα άτομα με αναπηρία και στην ανάπτυξη πρακτικών για τη βελτίωση της πρόσβασης στα μουσεία. Στη χώρα μας, η σημασία της επιμόρφωσης του προσωπικού των μουσείων σε θέματα αναπηρίας αναγνωρίζεται γενικότερα και υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα σχετικών πρωτοβουλειών από διάφορους οργανισμούς, φορείς ή μουσεία. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως υπάρχει η έλλειψη μιας συστηματικής πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών των δράσεων ως προς το περιεχόμενο, τους στόχους και τους αποδέκτες βλέπε υποσημείωση 39. Η ανάγκη επιμόρφωσης του προσωπικού πολιτιστικών χώρων και φορέων σε θέματα προσβασιμότητας και αναπηρίας αναδεικνύεται και από ευρήματα που προέκυψαν σε έρευνα, η οποία περιλάμβανε συνεντεύξεις με υπαλλήλους της Εφορίας Αρχαιοτήτων και του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας. Αναφορικά με την οριοθέτηση του όρου «προσβάσιμο μουσείο», οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους ταύτισαν τον όρο «πρόσβαση» με την κατηγορία «φυσική πρόσβαση», ενώ μόνον 2 εκ των 6 φάνηκε να αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες προσβασιμότητας, εστιάζοντας την πρόσβαση στην πληροφορία βλέπε υποσημείωση 40. Ανάμεσα στους πολιτιστικούς χώρους που παρουσιάζουν προβλήματα προσβασιμότητας εντάσσονται και τα θέατρα, τα οποία εξακολουθούν να είναι απολύτως αφιλόξενα, λειτουργώντας σε ορόφους ή σε υπόγεια, χωρίς πρόβλεψη για ράμπες ή σταθερά εγκατεστημένους μηχανισμούς, χωρίς διερμηνέα νοηματικής γλώσσας, υποτιτλούς ή οπτικοακουστική μετάφραση βλέπε υποσημείωση 41. Τέλος σελίδας 15. Πλαίσιο κειμένου. Είναι αναγκαίο, κι ας το κατανοήσουν όλοι όσοι έχουν δυνατότητα παρέμβασης, να αποκατασταθεί η πρόσβαση. Πρέπει να μπει στη συνείδηση όσων φτιάχνουν ή διαχειρίζονται θέατρα. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα πορευόμαστε με μπαλώματα στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Ελάχιστες είναι οι σκηνές που μπορούν να μας δεχθούν χωρίς να μας σηκώσουν στα χέρια, χωρίς να κατέβουμε τα σκαλοπάτια πάνω στο αμαξίδιο, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουμε ρούχα σε διαδρόμους επειδή δεν γίνεται να φτάσουμε στα καμαρίνια. Όλα αυτά για να μην χάσουμε το δικαίωμα να δούμε ή να συμμετέχουμε σε μια παράσταση. Γιατί αν όλοι οι άνθρωποι σαν εμένα στέκονταν στα εμπόδια που υψώνονται μπροστά τους, θα τα είχαν παρατήσει από την πρώτη στιγμή. Γιώργος Χριστάκης, ιδρυτής της μεικτής χορευτικής ομάδας παρένθεση χορευτών με και χωρίς αναπηρία, δαγεί πολύ βλέπε υποσημείωση 42. Τέλος πλαισίου. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη χρήση της νοηματικής γλώσσας, παρότι ο νόμος 4488-2017 αναγνωρίζει την ελληνική νοηματική γλώσσα ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα και το κράτος έχει την ευθύνη να λάβει μέτρα για την προώθησή της, οι ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση είναι ελάχιστες. Τα άτομα που είναι τυφλά και οι μερικώς βλέποντες αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην πρόσβασή τους σε γραπτό πολιτιστικό υλικό. Ειδικότερα, η πρόσβαση σε λογοτεχνικά βιβλία ή άλλα πολιτιστικά συγγράμματα είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
Στην Ελλάδα, οι εκδοτικοί οίκοι αποφεύγουν την εκτύπωση βιβλίων ή και άλλου γραπτού υλικού στο σύστημα Braille λόγω θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μιας και δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕ 2017-1564 που περιλαμβάνει τις διατάξεις της συνθήκης του Μαρακές βλέπε υποσημείωση 43 για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλιοπονή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα. Η οικονομική προσβασιμότητα των χώρων πολιτισμού αποτελεί ένα πεδίο που έχουν ληφθεί μέτρα για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία παρένθεση που ανήκουν στο δημόσιο κλείνει η παρένθεση, αναγνωρίζεται βλέπε υποσημείωση 44 στα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία, 67% και άνω. Η απαλλαγή από την καταβολή αντιτίμου αφορά επίσης και έναν συνοδό του ατόμου με αναπηρία. Μειωμένα εισιτήρια για τα άτομα με αναπηρία ισχύουν σε όλα σχεδόν τα θέατρα της χώρας, ενώ εκπτώσεις προβλέπονται επίσης σε μουσικές παραστάσεις και κινηματογράφους. Αυτές οι τιμολογιακές πολιτικές που συνάδουν με την αναγκαιότητα για εκδημοκρατισμό του πολιτισμού ωφελούν σημαντικά το κοινό με αναπηρία και πρέπει να διευρυνθούν και σε άλλους τομείς της πολιτιστικής παραγωγής. Τέλος σελίδας 16. Η επίτευξη της πολιτιστικής δημοκρατίας απαιτεί ωστόσο ριζική αλλαγή των αντιλήψεων περί αναπηρίας εντός του πολιτιστικού πεδίου. Στο πεδίο της πολιτιστικής δημιουργίας, τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα δεν μπορούν εύκολα να εργαστούν ως καλλιτέχνες, δημιουργοί και ούτω καθεξής. Εξαιτίας των βαθιά ριζωμένων προκαταλήψεων και στερεοτύπων, οι αρχές και οι φορείς που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και τη διάδοση πολιτιστικών προϊόντων προσεγγίζουν την κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία μόνο ως παθητικούς αποδέκτες και όχι ως δημιουργούς. Σε αυτό έχει συμβάλει και η απαξίωση της δημιουργικότητας των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο του ιατρικού κάθετος φιλανθρωπικού μοντέλου, που αντιμετωπίζει την καλλιτεχνική έκφραση των ατόμων με αναπηρία αποκλειστικά ως μέσο αποθεραπείας και αποκατάστασης. Ακόμη και σήμερα δεν έχει εμπεδοθεί από την πλειονότητα των πολιτιστικών φορέων ότι η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό αποτελεί δικαίωμα, η άσκηση του οποίου είναι θεμελιώδης και ευεργετική όχι μόνο για το άτομο, αλλά και για τον εμπλουτισμό και την εξέλιξη του πολιτισμού. Πλαίσιο κειμένου. Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα συνεισφέρουν περίπου 3% στο ΑΕΠ με κύκλο εργασιών 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ, 2006. Απασχολούν 110.000 εργαζομένους, α τρίμηνο 2013, που αντιστοιχεί στο 3% των εργαζομένων στην Ελλάδα. Τέλος πλαισίου.